Γεια σας παιδιά, Dragon, είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και ο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά EFC24 Ultimate Team. Σήμερα έχω αργήσει λίγο να βγάλω το βίντεο, νομίζω δεν είναι τόσο περίεργο, επειδή πλέον, ναι εντάξει, έχω χάσει λίγο το ενδιαφέρον όσο και να πούμε. Δεν πειράζει όμως, γιατί η EA γι' αυτό υπάρχει, για να μας επιστρέψει το ενδιαφέρον. Είναι μια εταιρεία η οποία το κάνει αυτό για να πουλήσει. Και ποιος καλύτερος τρόπος να πουλήσεις ένα αγαθό από το να το προωθήσεις κάνοντας να είναι πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω είναι λογικό. Ένα ενδιαφέρον game, όλοι θέλουν να παίξουν. Αυτό έχει γίνει με το Fortnite και γι' αυτό τα κονόμησαν. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, η EA δεν το έχει πολύ καταλάβει αυτό. Και γι' αυτό κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, βλέπουμε κάτι που είναι ψιλοβαρετό. Έχει μείνει λίγο προσκολλημένη στο Παρασκευή νέο πρόμο, που εμένα μου αρέσει προσωπικά, δεν θα παραπονεθώ γι' αυτό. Παλιά υπήρχαν και εβδομάδες, άμα δεν κάνω λάθος, που δεν υπήρχαν καν πρόμο. Και επίσης το κάθε Τετάρτη νέα Team of the Week. Δεν ήταν καλύτερο αν μπορούσε κάθε μέρα να βγάλει κάτι ενδιαφέρον? Θα μπορούσε να είναι όπως το FIFA 17 ή 18 ήταν, δεν ξέρω. 17, όχι, 18 με τίποτα. 17 πρέπει να ήταν, μπορεί και νωρίτερα. Το 17 είμαι σίγουρος, που είχε κάτι τουρνουά. Έμπαινες λίγο, έπαιζες, χαχαχά, έπαιρνες μια special κάρτα, μα τα πήγαινες καλά, ο του κουμπρό. Τώρα, όχι τόσο, δηλαδή, μας έχει ξεφτυλίσει τα SBC. Ένα SBC μετά το άλλο. Έχουμε τώρα εδώ, Ciro Immobile. Να δούμε λοιπόν τι ρόλο παίζει αυτός ο Ciro Immobile. Που, άμα δεν κάνω λάθος, είναι Dynamic, είτε κορδέλα είναι αυτό που πέφτει από πάνω, είτε έχει ζωγραφίσει λίγο το πρόσωπό του ο τυπάκος. Θα πω ότι είναι κορδέλα επειδή θα ήταν λίγο ακραίο να έχει ζωγραφίσει το πρόσωπό του. Πάμε λοιπόν να δούμε τι καρτάρα έχει ο Ciro Immobile. Ένας παίκτης που ήταν πάντα κορυφαίος, χωρίς να είναι ποτέ κορυφαίος, αν καταλαβαίνετε δηλαδή τι λέω. Ήταν από τους καλύτερους, χωρίς να είναι ποτέ ο καλύτερος. Εγώ έτσι τον έχω δει. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι ο Immobile είναι top επίπεδο. Δηλαδή, είναι εκεί με τους καλύτερους center force στον πλανήτη. Όχι φυσικά κάτι, να πούμε, generational, αλλά είναι ρε φίλε κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ καλό παίκτη. Πάντα εκεί για την ομάδα του. Τον θυμάμαι πάντα στη Λάτσιο προσωπικά. Δεν ξέρω αν ήταν πουθενά αλλού. Μπορεί να ήταν. Λογικά ήταν. Αλλά πάντα ήταν εκεί για τη Λάτσιο. Κατάφερε να πετύχει λίγα με αυτήν. Δεν νομίζω να πήρε καν πρωτάθλημα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν πήρε καν πρωτάθλημα. Κάνα κύπελο μπορεί να πήρε λίγες πιθανότητες. Ευρώπη την έβγαλε. Champions League την έβγαλε. Δηλαδή μια χαρά. Επιτυχία για μια ομάδα σαν τη Λάτσιο. Βέβαια τώρα λέω και πάρα πολλά και σας τα πρίζω επειδή προσπαθώ να μεγαλώσω το βίντεο. Άρα ας ξεκινήσουμε λίγο. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κάρτα η οποία έχει 4-5, high medium work rates και ύψος 6'1. Παλιά ρε φίλε, πόσο μου άρεσε όταν μπορούσε να το αλλάξει άμα ήθελε να έχει το Imperial που είναι με τα πόδια και τις βλακίες και το Metric που είναι το λογικό με τα εκατοστά. Γιατί τώρα εγώ βλέπω 6'1, ξέρω πως είναι αρκετά ψηλός, παίζει να είναι όσο ψηλός σου είμαι εγώ, που εδώ που τα λέμε δεν είναι αρκετά ψηλός. Το NBA θα ήταν και ο πιο κοντός παίζει να ήταν. Αλλά ναι, για ποδόσφαιρο είναι αρκετά ψηλός. Αλλά ρε φίλε, σοβαρά το λέω. Παρότι όταν το έψαξα είδα πως ήμουν 6 foot με 6'1, κάπου εκεί, δεν είμαι τόσο σίγουρος για το πόσο ψηλός είναι αυτό. Δηλαδή, άμα ήταν εκατοστά, ρε φίλε, άμα ήταν μέτρα, μπορείς να το φανταστείς. Πάλι βγήκα εκτός συζήτηση. Αλλά όταν βλέπω κάτι που μου τη σπάει, πρέπει λίγο να το πω. Δεν το καταλαβαίνω. Από πού και σπού, ρε φίλε, μιλάμε στην Ευρώπη ποιοι χρησιμοποιούν πόδια. Χωρίς πλάκα δηλαδή. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα ποδοσφαίριστη να λένε. Μέχρι και στην Αγγλία που υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που χρησιμοποιούν το Imperial, δεν το έχω δει σε καμία εκπομπή. Δεν βλέπω τους Βρετανούς να βγαίνουν σε εκπομπές και να λένε ναι, ο Messi είναι 5'7. Δεν ξέρω πόσο είναι. Να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω πώς πάνε. Νομίζω 1,60 κάτι πρέπει να είναι. 1,63. Κάτι τέτοιο. 1,67 μπορεί να είναι. Κάπου εκεί. Αλλά σπαστικό. Επιστρέφουμε όμως σε άλλα νέα. 33 χρονών από ό,τι είδα. Striker CF Latium, επειδή δεν έχουμε κάνει τις άδειες. Serie A Ιταλία. Αρκετά καλά links. Serie A Ιταλία ήταν πάντα πιστά links. Μπορούσε να βγάλει κάτι. Πλέον όχι τόσο, αλλά πάλι μπορεί να βγάλει κάτι. Έχει καλό pace, πάρα πολύ καλό shooting, μέτριο passing, μέτριο dribbling. Πολύ μέτριο dribbling εδώ που τα λέμε. Καλό heading accuracy, καλό physical. Δεν εξέχει ιδιαίτερα αυτή η κάρτα, αλλά παραμένει αρκετά καλή επιλογή από πλευρά usability για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχει finesse shot, power shot plus, power header και first touch. Δεν απογοητεύουν τα playstyle δηλαδή. Το 4-5 φυσικά και δεν απογοητεύει. Η τιμή του απογοητεύει βέβαια. Κοίτα, καλή κάρτα. Εντάξει, μη λέμε ψέματα. Το power shot plus, εγώ από ό,τι έχω δει φέτος, είναι και το πιο OP playstyle. Δηλαδή, σε career που το έχω δοκιμάσει, εδώ που το έχω δοκιμάσει λίγο με το Rashford, μιλάμε για ένα OP playstyle. Να μην λέμε ψέματα. Αλλά η κάρτα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο για να ζητάει 3 segment. Σίγουρα θα είναι καλός. Σίγουρα θα μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά
δεν κάνει τα πάντα και συμφέρει. Απλά κάνει τα πάντα. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς εύκολα να βρεις αναπληρωματική κάρτα. Και τώρα αυτή είναι η χτεσινή Demo of the Week που δεν την κοίταξε επειδή την ξέχασα, να λέω την αλήθεια. Αλλά από όσο ξέρω δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε εδώ να την πάμε 99 strength και 99 jumping. Ξεκάθαρα πήγε στο λάθος άθλημα, δεν μπορώ καν να μιλήσω. Άμα έχει 99 jumping και 99 strength και 99 hitting accuracy έχει το μεταξύ και 94 sprint speed. Ο Μπρο πρέπει να έχει πάει στίβο ή κάτι. Πήγαινε, όχι άλμα επί κοντό, άλμα εις ύψος. Κάνε κάτι με το 99 jumping. Πρώτη πα στο ποδόσφαιρο να βάζει μία κεφαλιά, έλεος. Δεν ξέρω γιατί βγήκα. Ο Μπατσουαγί νομίζω όλοι τον ξέρουμε. Δεν είναι όσο καλές όσο ήταν οι παλιές του κάρτες, αλλά ακόμη μια πολύ καλή κάρτα, ιδιαίτερα για τουρκικό πρωτάθλημα. Αυτό ο Ντάνι Ροντρίγκες φαίνεται για μία low end ομάδα usable, τίποτα παραπάνω, μόνο για low end ομάδα, κανονικό low end, ούτε από τις μέτριες, low end όμως. Αυτός ούτε για low end δεν κάνει, τι είναι αυτό. Τρελό finishing βέβαια και face, αλλά το stamina θα πεθάνει στα 15 λεπτά. Μπακούνα, τι είναι αυτό, Marshall Islands είναι αυτό, τι είναι αυτό, no joke, είναι λίγο χαμένο. Τι είναι το Curacao. Αυτό δεν είναι χώρα. Χωρίς πλάκα το λέω. Άμα υπήρχε τέτοια χώρα θα το ήξερα. Αυτό αρνούμε να το δεχτώ ως χώρα. Ανεξάρτητη δεν νομίζω να είναι. Καμία Πορτογαλία να νίκει, οκ. Okay. Αυτό αρνούμε σοβαρά το λέω να το δεχτώ ως χώρα. Τι είναι αυτό. Θα μάθω κάποτε, αλλά πολύ καλή κάρτα. Από την Birmingham. Οκ. Okay. Ντούμπια. Γνωστό όνομα. Όχι ο Ντούμπια που θέλουμε. All around decent. Βιλαράσα. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Κλασικό CB, αλλά είναι left back, οπότε ούτε καν βολεύει. Προβεντέλ φαίνεται decent goalkeeper. Ο Λούκας Βάσκες που κατέληξε ένα right back, τόσο κακό ήταν ως right winger. Και φαίνεται decent εδώ που τα λέμε. All around, σε RM ας πούμε θα ήταν πολύ καλός. Ο Demiral, εκεί κατέληξε από τη Juventus. Νομίζω ήταν στη Juventus. Ελπίζω να ήταν στη Juventus τώρα που το είπα. Decent επιλογή εδώ που τα λέμε για Σαουδική Αραβία. Bishak, επίσης. Φαίνεται για ένα beast, decent επιλογή για σειρία. Milinkovic Savic, κορυφαία επιλογή για την Σαουδική Αραβία. Sergio Roberto, τα έχει όλα, βλέπεις εδώ αριστερά και αστεράκι και playstyle plus, ό,τι θες. All around, είναι και CM, μιλάμε πολύ καλή κάρτα. Σοβαρά, τίποτα άλλο. Το αστέρι της Team of the Week ξεκάθαρα, το έχει κιόλας και στην κάρτα. Ο Vitinha, κυρίως dribbling, τίποτα άλλο απογοητευτικός. Stiller, απογοητευτικός. Σολάνκε. Τον είδα χτες το Σολάνκε. Έπαιζε χτες η Μπόρν. Κάτι μου θυμίζει ο Σολάνκε. Νομίζω. Όχι, δεν μου θυμίζει. Ξέρω ποιος είναι ο Σολάνκε, εντάξει. Αλλά τώρα που είπε Σολάνκε, νομίζω μου ήρθε μια σκηνή χτες. Αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Που κοιτούσα λίγο μια ομάδα και είπα αυτός είναι ο Σολάνκε. Ακόμα εκεί παίζει. Που σίγουρα είναι η Μπόρνμουθ. Επειδή στην Μπόρνμουθ το θυμάμαι να παίζει το Σολάνκε. Αλλά δεν θυμάμαι αν έπαιζε η Μπόρνμουθ. Η Μπόρνμουθ έπαιζε με την Brentford. Όχι, έπαιζε Brentford Wolves. Είμαι χαμένο. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Πραγματικά. Δεν ξέρω, κάπου τον είχα δει πρόσφατα του Σολάν και κάτι τέτοιο. Μια πολύ καλή κάρτα. Έχει finishing, έχει sprint speed, όχι τόσο acceleration. Dribbling ψηλό έχει, short pass έχει. Stamina τέλειο, physical εξαίσιο. Hitting accuracy τέλειο. Είναι μια κάρτα που είναι ο κλασικό center forward που θες. Ναι, τελειώνει η φάση. Μετά εδώ έχουμε τον Sick που απογοητεύει, να πω την αλήθεια. Άμα σκεφτούμε ιδιαίτερα τις παλιές του κάρτες. Τον Μόφι που επίσης απογοητεύει σε μεγάλο βαθμό. Επειδή παρότι το pace είναι σχεδόν τέλειο και το ίδιο ισχύει για το hitting accuracy, το jumping και το strength του και το finishing είναι πολύ καλό, από agility και balance δεν υπάρχει αυτή η κάρτα και αυτό είναι άθλιο. Και αυτή είναι η Team of the Week. Δηλαδή κυριολεκτικά ο Σολάνκε, ο Σέρχι Ρομπέρτο, ο Μιλίνκοβιτ Σάβιτ λίγο, ο Λούκας Βάσκες άλλο λίγο. Είναι οι μόνες usable κάρτες. Είναι και ο Μπακούνα usable, αλλά είναι το πρωτάθλημα λίγο που το σκοτώνει. Επομένως, απογοητευτική Team of the Week. Σοβαρά απογοητευτική Team of the Week. Ευτυχώς που δεν την είδα δηλαδή χτες. Καλύτερα το πούλησα το βίντεο έτσι όπως το πούλησα. Πάμε όμως να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το Bobby Moore που δεν τον είδαμε χτες. Έχει 2-3 medium high και 5-10. Ο Μπρο γεννήθηκε το 41 αριθμό μέσα στον πόλεμο. Okay. Είναι center back από Αγγλία. Έχει ένα pace που είναι δεκτό, δεν θα κλάψει κιόλας. Το shooting επίσης είναι δεκτό για center back, δεν θα κλάψει κιόλας. Το passing του είναι ok, τίποτα τρελό, αλλά καλό short pass και long pass, τίποτα εκτός από αυτό βέβαια. Το dribbling του είναι τέλειο, σοβαρά τέλειο, όλα 99, δεν υπάρχει άλλο. Οπ, βλέπω ένα 98 dribbling, παραμένει τέλειο, μέσος όρος. Μετά έχεις defending, όπου μπορεί να είναι και το καλύτερο στο game, δεν είναι, ο Maldini είναι, αλλά είναι στα καλύτερα που υπάρχουν, δεν υπάρχει πολύ παραπάνω, δύο ratings παραπάνω πάει άμα δεν κάνω λάθος, 95 πρέπει να έχει ο Maldini. Και έχεις και το physical που είναι καλό, τίποτα τρελό αλλά καλό, με πάρα πολύ καλό στάμινα. Αυτή η κάρτα προσωπικά πιστεύω πως είναι πολύ καλό center back. Από τα καλύτερα θα έλεγα εγώ CDM, όπως την κόβω. Τώρα κάποιος μπορεί να πει κάτσε ρε μπρο, τι λες. Αλλά μιλάτε σε ένα άτομο, άμα το πείτε αυτό, που έβαζε τον Ράμος
centerback. Όχι centerback, CDM. Γιατί εγώ από CDM αυτό ακριβώς θέλω. Να έχει πάσα, να έχει τρίπλα, κορυφαίο defending, stamina. Δεν θέλω κάτι άλλο, πραγματικά, και τα έχει. Άρα για CDM πιστεύω είναι από τις καλύτερες κάρτες. Τώρα, που μου τις πάει λίγο όσο το σκέφτομαι. Γιατί το dribbling του είναι 98 και δεν είναι το dribbling το γενικό, άμα δείτε πάνω λέει dribbling 99. Κατέβα κάτω στα attributes και το πρώτο τελευταίο πάνω από το composer και κάτω από τον poly control είναι το dribbling, το οποίο είναι 98. Όλα τα άλλα είναι 99. Βάλε και αυτό 99 σε αυτή τη φάση, η διαφορά είναι 1. Ηρέμησε. Είναι σπαστικό επειδή όλα τα άλλα είναι 99 και αυτό είναι 98. Και επίσης είναι σπαστικό επειδή πάνω πάνω γράφει dribbling 99 και κάτω γράφει dribbling 98. Που πάλι δεν το καταλαβαίνω, γιατί έχει δύο στατιστικά που λέγονται dribbling. Μπορεί να το ονομάσει κάπως αλλιώς. Πώς αλλιώς, δεν ξέρω. Εσύ να το σκεφτείς, εσύ είσαι η εταιρεία. Και έχει πολύ περισσότερα πλαίσια από ό,τι περίμενα για έναν παίκτη που έπαιζε το 60. Τώρα από πλευρά τιμής, τον είχα κοιτάξει και χτες 85, 87, 86 και άλλη μια 87, που είναι αρκετά φθηνό για την κάρτα που παίρνεις. Μια κάρτα που εγώ προσωπικά θα ήθελα στην ομάδα μου αν έπαιζα. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να τον έκανα μέχρι και εγώ για να καταλάβετε πόσο βολεύει αυτό το SBC, που συνήθως άμα κάτι δεν βολεύει 100% τότε δεν θα με δείτε να το κάνω. Οπότε προτείνω σε όσους χρειάζονται ένα καλό CDM ή ένα καλό centerback, κυρίως για το centerback επειδή ξέρω πως εγώ είμαι μόνος τρελός που τον βάλει CDM, πάτε, κάντε τον, απολαύστε. Δεν έχω και κάτι άλλο να πω για σήμερα. Είδαμε αρκετά πράγματα, αρκετά καλές κάρτες, έναν Immobile που είναι overpriced, έναν Moore που είναι πολύ καλό deal εδώ που τα λέμε και μια Team of the Week που απλά απογοητεύει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα το preview pack εδώ δεν θα έχει κάτι λογικά και θέλω να κάνω και εκείνο το, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το SBC που κάνουμε κάθε μέρα επειδή το ψιλοξέχασα. Το 85 Plus Player Pick που είναι. Θέλει login upgrade να είμαστε. Γιατί αποκλείται να το κάνω άλλη φορά, άμα δεν το κάνω τώρα. Δηλαδή θα χάσω μια μέρα χωρίς λόγο. Οπότε πάμε, πετάμε ένα τυχαίο παίκτη εκεί και τελειώσαμε. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας ενδιαφέρουν τα βίντεο που ανεβάζω, κάντε subscribe για περισσότερα και δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας!